Έχουμε γύρισει προς την παλαιά τέλεια. Μία δήλωση, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν είχαμε τη δυνατότητα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάντε μας μία δήλωση εδώ στα τοπικά. Στα τοπικά μέσα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Είμαστε έτοιμοι. Γεια σας, να έχετε βάλει κόντρα. Για να με ακούτε. Σκέφτηκα σήμερα τρία νοσοκομεία της κεντρικής Μακεδονίας για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πάνω απ' όλα στους εργαζόμενους, στους υγειονομικούς μας, σε όλο το προσεκτικό προσωπικό, στις διοικήσεις, για την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία κατέβαλαν, ειδικά το τελευταίο μήνα, για να αντιμετωπίσουν το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Χαίρομαι διότι τα περιστατικά βαίνουν μειούμενα και η πίεση στα νοσοκομεία μας έχει αρχίσει να μειώνεται αισθητά, αλλά οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, ειδικά τις μέρες των εορτών, να τηρήσουμε στο ακέραιο τις επιταγές της πολιτείας, οι οποίες φυσικά ακολουθούν πάντα τις συστάσεις των ειδικών επιστημόνων μας. Θέλω και πάλι να κάνω μια έκκληση να αποφύγουμε ειδικά τις συναθρήσεις στα σπίτια. Πολύ στενές οικογενειακές συνάξεις μόνο θα παρακαλέσω, διότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για να μην βιώσουμε και πάλι μια αναζωπήρωση της πανδημίας, ένα τρίτο κύμα, το οποίο θα δοκιμάσει και πάλι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε πια το φως στην άκρη του τούνελ. Και αυτό δεν είναι άλλο από το εμβόλιο, το οποίο θα φτάσει στην χώρα μας τις επόμενες μέρες, η πρώτη παρτίδα τουλάχιστον. Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει επίσημα στις 27 Δεκεμβρίου. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια προετοιμασίας από την πολιτεία, από όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Έχουν στηθεί παραπάνω από 1.000 κέντρα εμβολιασμού. Θα έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ και το κέντρο εμβολιασμού εδώ πέρα στο νοσοκομείο της Βέρειας. Και βέβαια θα εμβολιαστούν πρώτα οι υγειονομικοί μας, οι οποίοι θα δώσουν και το καλό παράδειγμα. Είναι οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης και οφείλουμε πάνω απ' όλα αυτούς να προστατεύσουν για να συνεχίσουν να προστατεύουν εμάς. Και είμαι σίγουρος ότι και το μικρό ποσοστό των υγειονομικών που αυτή τη στιγμή εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις, κάποιες αμφιβολίες για το αν πρέπει ή αν δεν πρέπει να εμβολιαστούν, με την πορεία του χρόνου και βλέποντας τους συναδέλφους να εμβολιάζονται με ασφάλεια και με αποτελεσματικότητα, θα κάνουν και αυτό το βήμα ώστε να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμόρφωση με τον εμβολιασμό, ειδικά στους υγειονομικούς. Από εκεί πέρα θα ακολουθήσουν, όπως έχουμε ανακοινώσει, οι ευάλωτες ομάδες, οι λεγόμενοι συμπολίτες μας, άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, για να φτάσουμε τελικά στο γενικό πληθυσμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε για να φτάσουμε στο σημείο του να εμβολιάσουμε μεταξύ του 60 και του 70% του ελληνικού πληθυσμού που απαιτείται για να τελειώνουμε μια και καλή με αυτή την περιπέτεια, να ξαναπάρουμε πίσω τον έλεγχο των ζωών μας, να ξαναμπεί η οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης. Είχα επίσης την ευκαιρία να επισκεφθώ την νέα πτέρυγα του νοσοκομείου της Βέρειας, χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χαίρομαι που ξεπεράστηκαν διαχρονικά εμπόδια. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η πτέρυγα πρόκειται να παραδοθεί το 2016. Θα παραδοθεί εσίως τους πρώτους μήνες του 2021. Θέλω να συγχαρώ τον διοικητή για την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία έχει καταβάλει, ώστε αυτή η νέα πτέρυγα, που στην ουσία είναι πρακτικά ένα καινούριο νοσοκομείο για την πόλη της Βέρειας, να είναι έτοιμο όσο το πιο σύντομα. Μια υποδειγματική πραγματικά μονάδα εντατικής θεραπείας, την οποία είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ. Μια υποδειγματική παιδιατρική κλινική, νομίζω ότι είναι μια παρακαταθήκη για την ευρύτερη περιοχή. Η απόδειξη, η καλύτερη έμπρακτη απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εύχομαι σε όλους και σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Επίσης. Καλές γιορτές.